μετά τη Στέλλα Παπαδοπούλου, τέλος και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Χρήστος Κοπατσάρης, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παραμένουν στις θέσεις τους 16 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων της χώρας, με τους υπόλοιπους να πάβονται ή να βλέπουν τις παραιτήσεις τους να γίνονται δεκτές. Μέσα στα 16 ονόματα αυτών που παραμένουν στη θέση τους δεν βρίσκεται το όνομα του κυρίου Κοπατσάρη, γεγονός που σηματοδοτεί την παύση του διοικητή του νοσοκομείου Καβάλας από την θέση του. Ναι, έβγαλε ένα δελτίο τύπου από ό,τι καταλάβαμε χθες το απόγευμα το Υπουργείο. Μάλιστα, αυτό είναι αναρτημένο τώρα και στο site του Υπουργείου, που αναφέρει ποιοι τελικά διοικητές μετά το τέλος της αξιολόγησης παραμένουν στη θέση τους και αναπληρωτές. Έχει μια λίστα 16 ατόμων, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσοι είναι οι διοικητές και πόσοι είναι αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει εμείς καταλαβαίνουμε δηλαδή τις ατόπου εφαρμογής, επαγωγής, ότι δεν είμαστε στη λίστα αυτή και άρα δεν παραμένουμε στη θέση μας, στη θέση του διοικητή δεν παραμένω. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση, ούτε επίσημη, ούτε ανεπίσημη, ούτε το περίφημο φαξ. Απλά μόνο αυτό το δελτίο τύπου και εμείς από τον τύπο το πληροφορηθήκαμε. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίω τις πληροφορίες πάντως, μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την πρόσληψη νέου επικεφαλής, το πιθανότερο είναι να αναλάβει χρέη διοίκητη στο νοσοκομείο ο διευθυντής της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας, Απόστολος Μανολούδης. Πώς νιώθει ο Χρήστος Κοπατσάρης που θα αφήσει το νοσοκομείο και το έργο του πίσω? Εντάξει, κοιτάξτε, 2 χρόνια και 4 μήνες ήταν έτσι πολύ σημαντική για τη ζωή μου. Δούλεψα πολύ. Μαζί με και με την αναπληρώτρια δουλέψαμε πολύ. Και με τους συνεργάτες μας, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Βάλαμε στόχους. Πιστεύω ότι τους περισσότερους πετύχαμε. Κυριότερο έτσι το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή εφημερεύει κανονικά. Και σε αυτή την περιοριστική πολιτική, κυρίως όσον αφορά τον τομέα των δαπανών, πετύχαμε να εκτελέσουμε τους προϋπολογισμούς χωρίς να έχουμε. Χωρίς να έχουμε ελλείψεις σε υλικά ή σε ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό ή σε φάρμακα και να μην έχουμε γενικά προβλήματα. Θα ήθελα να πω ότι η συνολική ισορρευτική μείωση δαπανών αυτά τα τελευταία 2 χρόνια έφτασε στα 30%, χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που προανέφερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά που καταφέραμε να κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που κάναμε. Και πιστεύω ότι το νοσοκομείο της Καβάλας ήταν ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Βάλαμε στόχο να μην κάνουμε εκπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών, να παραμείνει ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα είναι έτσι. Εμείς θα είμαστε εδώ και από όπου και να είμαστε, επόμενα χρόνια θα είμαστε εδώ, να βοηθούμε τον οποιοδήποτε θα είναι στη θέση του διοικητή, τον οποιοδήποτε διοικητή, να πετύχει στο έργο του.